Μπορεί οι συνθήκες του αγώνα να μην ήταν ιδανικές, με την βροχή να έχει μετατρέψει σε βούρκο το αγωνιστικό χώρο στην Έλλη Καρνασό, όμως ο Ηρόδοτος έδειξε από τα πρώτα λεπτά τις επιθετικές του διαθέσεις απέναντι στον Αλμυρό. Στο 13 μετά από γύρισμα του Γαρεφαλάκη, ο Λίτσκας έκανε το 1-0, ενώ γρήγορα ήρθε και το δεύτερο γκολ, καθώς στην επόμενη αμέσως φάση ο Χίντρι εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων και έστειλε και πάλι την μπάλα στα δίχτυα. Ακολούθησε μια ευκαιρία για τον Αλμυρό με τον Απλαδά, προκειμένου να μειώσει το σκορ, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Ως το τέλος του πρώτου μέρους, ο Ηρόδοτος έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ με τον Γαρεφαλάκη, ενώ ο Μιχελακάκης, λίγο πριν την πλήρωση 45 λεπτών, πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό γκολ για τον Αλμυρό με ανάποδο ψαλίδι, αλλά ο Σταματάκης μπλόκαρε την μπάλα. Μετά από εξαιρετική συνεργασία των Γαρεφαλάκη και Χίντρι, ο νεαρός επιθετικός με κεφαλιά ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 3-0 στα πρώτα λεπτά της επανάληψης και το 4-0, που ήταν και το τελικό σκορ στην Έλλη Καρνασό, διαμόρφωσε στο 82 ο Μιχελουδάκης μετά από ασίστ του Ψαρά. Με αυτό το τρίποντο, ο Ηρόδοτος βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑΟΚ και ένα βαθμό πίσω από την κορυφή, την οποία μοιράζονται ΑΕΚ και Εργοτέλης. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα προβληματισμό λόγω του καιρού σήμερα, τι θα συναντήσουμε, τι γήπεδο θα συναντήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια περίοδο που είμαστε αρκετά καλά σαν ομάδα. Παίζουμε τα παιχνίδια σε υψηλό ρυθμό, έχουμε ένταση στο παιχνίδι μας, δημιουργούμε ευκαιρίες, σκοράρουν διάφορα παιδιά. Είναι μια καλή περίοδο που πραγματικά είμαστε έτσι μια ομάδα που παίζει καλά, παίρνει τα αποτελέσματα ανεξαρτήτου αντιπάλου. Και είναι αυτό το πιο σημαντικό για μένα, ότι έχουμε σταθεροποιήσει την απόδοσή μας σαν ομάδα και είμαστε σε μια καλή περίοδο. Φυσικά και παίζουν καθοριστικό ρόλο τα δύο γκολ που δεχτήκαμε πάρα πολύ νωρίς. Εμείς δεν καταφέραμε να προσαρμοστούμε καθόλου στις συνθήκες του παιχνιδιού. Ήταν ο αγωνιστικός χώρος, ήταν, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία για τη σημερινή τα νίκη του Ηρόδοτου, είναι καθαρή και δίκαιη. Έτσι. Εμείς δεν καταφέραμε να προσαρμοστούμε στο παιχνίδι και στο γήπεδο αυτό. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Το κάθε παιχνίδι δεν ξέρει κανείς πού θα κερδίσει, πού θα χάσει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα το φετινό και καλό είναι να το απολαύσουν όλος ο κόσμος.